είναι ικανοποιημένος, θα λέγανε και πιο δραστήριο σε σχέση με άλλες φορές, γιατί... Να δούμε την φάση με τον Ζάιρο, να κάνει ένα σούτ στο δοκάρι. Στο 12 η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς με τον Ζάιρο. Να δούμε και πάλι την φάση. Με την τελική προσπάθεια θέλησε να κρεμάσει τον Πίριτς. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Υπάρχει χώρος. Τώρα βγάζει αριστερά στον Άγχελ Γαρθία. Ο Ντίμερ στο ημικύκλο, το σούτι μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ. Στο 39. Απειλήσει την ΑΕΚ και την ίδια ώρα να μην απειληθεί η ίδια. Εδώ γίνεται λάθος, κλέβει ο Ναμ και θέλει να βγάλει την πάχο μπροστά. Πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα out. Στο 42, μεγάλη στιγμή για την πάφο. Σφυρίζει ο Σιλβέστρακ. Τέλεσε ο Τάνκοβιτς, η κεφαλιά ψηλά. Έβγαλε τη σέντρα, ο Σολ, φωνές για χέρι. Δίνει κόρνερ ο Πολωνός ρέφερι. Εδώ και πάλι. Ναι, είναι ξεκάθαρα πόδι. Ναι. Είναι ξεκάθαρα στο πόδι. Ναι, εδώ φαίνεται καλύτερα. Η πάσα για τον Τόνκια στην περιοχή αυτός. Συγκλίνει, σουτάρει, μπλοκάρει ο Ίβουσιτς στο τέταρτο των καθυστερήσεων και η τελευταία φάση. Ωραία ενέργεια από τον Ιγκόκο και βρίσκει τον Βαλακάρη. Η πάθος θέλει να βγει μπροστά. Ζάιρο με τη μία για τον Τάνκοβιτς στο πλασέ. Η επέμβαση από τον Πίριτς στο 53. Σπουδαία ευκαιρία για την Πάφο. Το ταλέντο του δεν το είδαμε στο βαθμό που μπορεί να το δώσει την Πάφο. Εδώ τώρα ο Ζάιρο θέλει να περάσει. Φάουλ για την ΑΕΚ. Για χέρι. Για χέρι. Ναι. Εδώ θα φανεί. Για κοντρόλ με το χέρι από τον Ζάιρο. Ο Ντίμερς, η κάθετη για τον Σολ, δεν προλαβαίνει να βάλει προβολή. Δεξιά στον Φαράζ, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Πέρε Πόνς, μπλόκαρε σταθερά ο Ίβουσιτς. Ρομπέρς κάνει λάθος και ο Βαλακάρη παίρνει τις κόντρες, ο Ζάιρο μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Πίριτς στο 75. Παίρνει μέτρα αριστερά για τον Μπρούνο Γκάμα. Συνέκλεινε, σούταρε πάνω από τα δοκάρια στο 83. Ο Διουνκού, αυτόν θα ψάξει και θα πατήσει περιοχή. Συνεχίζει, κάνει το γύρισμα, άργησε αρκετά ο Πόνς, ο Γκάμα, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα στο 85 με τον Ιμάν Φαράζι. Άι, παίρνει προβάδισμα σε καθοριστικό σημείο σε αυτή την αντεπίθεση που έβγαλε ο Γάλλος. Αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή. Δεν ξέρω πόση ώρα το λέμε ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στην αντεπίθεση. Εδώ ήταν μια ιδανική αντεπίθεση για την ΑΕΚ που η Πάφος πρόλαβε να επιστρέψει, όμως ήταν σε ανισορροπία και οι παίχτες της ΑΕΚ. Εδώ και πάλι η φάση με τον Τιουνκού. Μπήκαν και γραμμές από το VAR για το αν υπάρχει offside. Μια αντεπίθεση η οποία ονεισίχωρε. Πέντε λεπτά είναι, πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως μας ενημερώνει και ο Χρήστος.